και να έρθω αμέσω στον Νίκο Χατζηνικολάου. Νίκο, τι καταλαβαίνει εσύ, Ότι πάμε σε ένα ακόμα μνημόνιο. Μάρα μου, καταλαβαίνω αυτό που καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνα πολίτη. Πηγαίνουμε σε άλλο ένα μνημόνιο. Πηγαίνουμε σε ένα μνημόνιο το οποίο θα έχει τριετή διάρκεια, δηλαδή το 2014, το 2015 και το 2016. Άλλωστε, νομίζω ότι με σαφήνεια ο κύριο Μπαρόζο λέει: Μην αφήσετε το τιμόνι από τα χέρια. Αυτό σημαίνει: κατεβάστε τον πύχη των απαιτήσεών σα. Μην ζητάτε να βγείτε από το μνημόνιο εδώ και τώρα. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων, τα οποία ε, μπορεί να μην τα πούμε μνημόνιο, αλλά κάπω αλλιώ. Δεν πάβουν όμω να είναι υποχρεώσει που θα μα επιβληθούν από του δανειστέ για τα επόμενα τρία χρόνια. Τώρα, αυτό ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς εδώ και αρκετό καιρό επικοινωνιακά να δώσει την εικόνα ότι επιτυγχάνοντας πρωτογενές πλεόνασμα το Δεκέμβριο ανοίγει ο δρόμος για δύο πράγματα. Πρώτον για την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και δεύτερον για την έξοδο από τα μνημόνια μετά το Μάιο του 2014 οπότε λύγει κατ' ουσίαν η περίοδος των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από το μνημόνιο που εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν προφανές ότι όταν για παράδειγμα έχω μπροστά μου ε, το ρεπορτάζ του Θάνου Αθανασίου, ο Πρωθυπουργό λέει δεν θεωρώ πρόσθετα μέτρα τα περίπου 2,5 δις του δημοσιονομικού κενού για το 2015 και 2016, αν είναι 2,5 ή όποιο άλλο μέγεθος χρηματικό καθορίσει η Τρόικα, είναι φανερό ότι η σημασία έχει τι τα θεωρεί ο λαός. Σημασία είναι από πού θα έρθουν αυτά τα δυόμιση, τα τρία ή τα τέσσερα δι. Όταν ακούω τον κύριο Μπαρόζο να μιλάει για διεύρυνση φορολογική βάση, αναρωτιέμαι τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή όπως ακούμε τα τελευταία 30 χρόνια, ή ότι οι φορολογικοί συντελεστέ θα φύγουν στο Θεό, θα φτάσουν στο ταβάνι, ή ότι ή τα χαράτσια. Ναι, θα γίνουν μόνιμα τα επόμενα χρόνια Ή ότι τα ακίνητα θα εξακολουθήσουν να αποτελούν φορολογικό στόχο της Τρόικας Δηλαδή λες Νίκο ότι κινδυνεύουμε και πλεόνασμα να μας πούν ότι έχουμε Και νέα μέτρα παρόλα αυτά να έρθουν Αυτό μας λένε και μας το λένε με τον πιο σαφή τρόπο Μας λένε δηλαδή εντάξει πετύχατε ε, πιθανόν να είστε κοντά ε, στο πλεόνασμα Θα το δούμε το Δεκέμβρη Τώρα θα συζητήσουμε αρχές της άνοιξης του 2014 τι θα γίνει με το χρέος σας. Έχετε όμως ένα δημοσιονομικό κενό από 2,5 έως 4 δις για το 2015 και το 2016 και πρέπει αυτό να το δούμε μαζί πώς θα καλυφθεί.